και να καλησπερίσουμε, αν έχουμε ήδη, παρακαλώ κύριε Καλοκαιρινή, ναι, τον κύριο Κούβελα τον βλέπω. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καλή σας εβδομάδα. Ξέρετε κύριε Κούβελα, αυτό που θα ήθελα κυρίως να συζητήσουμε σήμερα είναι ένας, ας το πούμε, απολογισμός. Έχει περάσει ένας χρόνος πανδημίας. Είμαστε στους 13 σχεδόν μήνες. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας? Έχει γίνει κάτι σωστά, έχει γίνει... Ποια είναι τα σωστά, ποια είναι τα λάθος? Γιατί βρισκόμαστε σε παλινοδίες, εμείς τουλάχιστον επιμένουμε σε αυτό και νομίζω ότι δεν είμαστε μοναδικοί, εδώ στο Κόντρα. Είμαστε από lockdown σε lockdown, lockdown μέσα στο lockdown και παρόλα αυτά έχουμε μια έξαρση της επιδημίας και του ιού. Ποια είναι λοιπόν, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα, κάποιες σταθερές από αυτούς τους 13 μήνες σε ό,τι αφορά πρωτίστως και την πορεία της πανδημίας αλλά και τη διαχείρισή της? Κοιτάξτε, η πανδημία εξελίσσεται όπως εξελίσσονται οι πανδημίες. Είναι σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι εύκολο να το αναστείλεις και ούτε και περιμένει κανείς να το αναστείλει. Όταν λοιπόν μπροστά μας έχουμε μια πανδημία ή μια επιδημία, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη χώρα μας, γιατί δεν είναι ομοειδής η κατάσταση, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν αναστέλλεται και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μέτρα περιορισμού της βλάβης. Περιορισμού της βλάβης σημαίνει να έχουμε μειωμένους θανάτους σε σχέση με αυτούς που θα είχαμε οι βλάβες αν αφήναμε την επιδημία να κυλήσει κανονικά χωρίς να απασχολεί κανέναν μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι μέτρα πρέπει να πάρουμε στις επιδημίες και αυτά είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια. Εάν κάποιος τα αγνοεί, καλό να μην ασχολείται με την διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Για πέστε το όμως αυτό κάπως. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πράγματα που είναι επομένως γνωστά και δεν έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το χρόνο που περάσαμε? Ναι, τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί από αυτά που ήταν γνωστά. Ούτε ένα. Δηλαδή θα πρέπει να λέγαμε ποιο είναι το σωστό και να κάναμε πάντα το ανάποδο. Κάτι που βέβαια συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ίδιο της ιδιοσυγκρασίας μας ως λαού μάλλον. Λοιπόν, τι ξέρουμε σίγουρα? Δεν συγκεντρώνουμε κόσμο σε δομές υγείας. Εάν το κάνουμε, ουσιαστικά αυξάνουμε την υπερμετάδοση ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από άλλα νοσήματα και έχουν μπει μέσα στο νοσοκομείο για μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Άρα έπρεπε να ξεχωρίσουμε τους χώρους που θα πάει ο COVID. Αυτό μας λέτε. Βασικά δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στα νοσοκομεία που είχαμε, γιατί ούτως ή άλλως το χειμώνα τα νοσοκομεία μας είναι κορεσμένα. Δεν είχαμε άδεια νοσοκομεία τα οποία δεν εξυπηρετούσαν έτσι χαλαρά. Εάν πηγαίνατε χειμώνα σε οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, είχε ουρές. Όταν αυτές οι ουρές τις δεκαπλασιάσουμε και μάλιστα με μολυσμένους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επικώς βλακώδες, εάν δεν το χαρακτηρίσουμε εγκληματικό. Αλλά παρόλα αυτά εμείς το κάναμε. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε είναι να έχουμε μια πρωτοβάθμια υγεία. Η βάση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φροντίδας, να καταλαβαίνουμε τις λέξεις, όπως και στις εντατικές μονάδες, ο διεθνής όρος είναι εντατική μονάδα φροντίδας. Care, δεν είναι θεραπείας. Άρα λοιπόν αυτά τα ξεχνάμε, τα κάνουμε όπως θέλουμε στην Ελλάδα συνήθως. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση της πρωτοβάθμιας. Εμείς έχουμε μια τελείως πρωτόγονη πρωτοβάθμια σε σχέση με όλη την Ευρώπη, η οποία βασίζεται σε ένα κρατικό σύστημα. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν ιδιώτες συμβεβλημένοι. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να βάζει το χέρι στην τσέπη, αλλά με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια πολύ καλή κατανομή. Έτσι λοιπόν και τώρα, αν δείτε τα πρωτόκολλα θεραπείας της Ιταλίας, της Γαλλίας ή της Αυστρίας, προβλέπουν θεραπεία στο σπίτι. Δεν τους βάζουμε σε μονάδες COVID. Αυτό είναι επίσης ελληνική πατέντα. Και από εκεί και πέρα αυτό που συζητάμε είναι, αντί να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια κάνοντας συμβάσεις με οικογενειακούς γιατρούς, εμείς πήραμε και τους γιατρούς που υπηρετούσαν στα περιφερικά ιατρεία και στα κέντρα υγείας και τους μεταφέραμε στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε. Τους λόγους πραγματικά δεν μπορώ ούτε να τους φανταστώ. Το επόμενο είναι ότι ρίξαμε όλο το βάρος στο να κάνουμε lockdown. Το lockdown έχει νόημα όταν περιμένουμε κάτι, όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Αν απλώς κάνουμε lockdown και προσευχόμαστε και μάλιστα στο σπίτι, γιατί και οι εκκλησίες είναι κλειστές, τότε δεν είναι ιδιαίτερα σοφή πρακτική. Έτσι λοιπόν το lockdown μπορεί να κρατήσει 10 μέρες, 15 μέρες βαριά και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε φροντίσει να πάρουμε τα μέτρα. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο και τα lockdown απλώς το ένα διαδέχεται το άλλο, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, βασιστήκαμε πάρα πολύ στα εμβόλια. Ξέρετε, η έρευνα. Πριν πάμε στα εμβόλια. Συγχωρέστε με, κύριε Κουβαλά. Πριν πάμε στα εμβόλια. Ναι. Πριν πάμε στα εμβόλια. Θα πάμε και στα εμβόλια, βεβαίως. Είπατε για το lockdown. Lockdown όμως χρησιμοποιούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, να μην πω και άλλες χώρες. Έχουν αποστασιοποίηση. Αυτό. Η Κίνα ξεκίνησε με αποστασιοποίηση, με εγκλισμό. Που δεν ήξερε στην αρχή, βέβαια. Μιλάμε για 15 μήνες πίσω. Αλλά όλοι έχουν αποστασιοποίηση. Ακόμα και τώρα μαθαίνουμε και για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, ότι μιλάνε για lockdown. Το lockdown της Γαλλίας και της Γερμανίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε εμείς. Καμία όμως. Δεύτερο, όλοι όσοι κάνουν lockdown πριν έχουν εξασφαλίσει αυτό που σας είπα πριν. Τι σας είπα? Πρωτόκολλα θεραπείας στο σπίτι. Εάν δεν μπορώ να το φροντίσω στο σπίτι, τελείωσε. Δεύτερο, δεν υπάρχει lockdown αν έχω συνοστισμό στο μετρό. Αυτό είναι εξορισμού παράδοξο. Άρα λοιπόν, αν θέλω να κάνω lockdown, το πρώτο που θα κλεινα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα τα άλλα στάθηνα να λειτουργούν, του εμπορίου. Να πάω εγώ να πάρω τσίχλες από το περίπτερο. Δεν υπήρχε λόγος να κλείσει το περίπτερο. Δηλαδή, αλλάζουμε πολύ τις προτεραιότητες. Γιατί να είναι ανοιχτά τα προϊόντα που πουλάνε καπνό? Ο καπνός σκοτώνει πιο πολλούς από τον ιό. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Κλείνουμε αυτά που μπορούμε να κλείσουμε, γιατί αν κλείσουμε τα άλλα που δεν μπορούμε, θα δημιουργήσουμε επαναστάσεις. Άρα λοιπόν, κλείνουμε ό,τι μας βολεύει. Όχι αυτά που πρέπει, αλλά αυτά που μπορούμε. Όπως μπόριγα που έλεγε η γιαγιά μου και όχι ό,τι πρέπει. Αυτό λοιπόν δεν είναι σοβαρή προσέγγιση. Και το κυριότερο είναι ότι στήσαμε lockdown πολύ σκληρό, το σκληρότερο, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει πρωτοβάθμια, και το χειρότερο για την Ελλάδα, κάτι που δεν το συζητάει κανένας, είναι η καταστροφή των θεσμών. Δηλαδή, υπάρχει ο ΕΟΦ που πρέπει να αποφασίζει για τα φάρμακα. Σε εμάς αποφασίζει η Επιτροπή των Ειδικών. Υπάρχει το ΚΕΣΥ που πρέπει να αποφασίζει για τα φαρμακευτικά πρωτόκολλα. Εμάς το έχει αντικαταστήσει η Επιτροπή των Ειδικών. Υπάρχει η Επιτροπή Αξιολόγηση που πρέπει να βλέπει τι θα αποζημιώσουμε. Το έχει αντικαταστήσει η Επιτροπή των Ειδικών, η οποία σε καμία φάση δεν έχει ούτε έναν ειδικό στα φάρμακα. Με ποια λοιπόν λογική αντικαθιστά τρεις θεσμικούς δημοκρατικούς φορείς και να βάλει μια επιτροπή η οποία δεν έχει γίνει με προκήρυξη των θέσεων? Δηλαδή, οι άνθρωποι που πάρθηκαν ήταν παρεΐστικα. Δεν λέμε και στον Μπάμπη, δεν λέμε και στο Λάκη. Δεν υπήρχαν προσόντα. Επίσης, σε μια τέτοια επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει. Είναι αρκετά βαρύ αυτό μόνο για τους συναδέρφους σας εν τη ευρεία ενία. Τι να σας πω, μπορεί. Ναι, όχι. Εγώ ακούω με προσοχή αυτά που λέτε, αλίμονο. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει κάποιος ειδικός στα φάρμακα? Δεν υπάρχει κανένας γιατρός με ειδικότητα την φαρμακολογία, σαν και εμένα, ας πούμε, δεν λέω να πάω εγώ, οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει ούτε ένας φαρμακοποιός, δηλαδή κάποιος που να ξέρει από φάρμακα. Δεν υπάρχει συγκοινωνιολόγος, δηλαδή δεν γίνεται ένας επιδημιολόγος να έχει άποψη για τις συγκοινωνίες, προφανώς δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που μετράει την ψυχική επίπτωση, την κοινωνία, τα οικονομικά πώς θα διαχειριστούν, ένας οικονομολόγος έστω υγείας. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Επιτροπή. Η Επιτροπή παίρνεται από εντατικολόγους, οι οποίοι προκειμένου να μην καταρρεύσει η εντατική τους, θα ήθελαν να κλείσουν την πόρτα. Επειδή δεν μπορούν να κλείσουν τη δικιά τους πόρτα, κλείνουν τη δικιά μας. Πάμε στα εμβόλια που λέγατε. Είναι παράδοξη αυτή η πολιτική. Πάμε στα εμβόλια που αναφερθήκατε. Άρα λοιπόν, μιλάμε, μιλάμε για τους θεσμούς που τους έχουμε κάνει bypass, και το χειρότερο, έχουμε αφαιρέσει τεράστιες δημοκρατικές ελευθερίες. Είμαστε από τα πιο σκληρά, δηλαδή στη δημοκρατικότητα, είμαστε μια θέση πάνω από την Τουρκία. Όταν σε διαφθορά πλέον είμαστε μια θέση πάνω από τη Βουλγαρία. Στη χειρότερη στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, για ποια ήταν τα ωφέλη από αυτό που κάναμε? Έχουμε χάσει σε όλα τα σημεία. Και επίσης για την υγεία, γιατί λέμε πάντα για την υγεία. Η υγεία έχει ορισμό. Είναι η απόλυτη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Καταστράφηκε η κοινωνική τελείως. Η ψυχική απειλείται και η σωματική έχουμε παρατήσει. Τον καρκίνο, τις ρευματοπάθειες, όλες τις άλλες αρρώστιες, και έχουμε μία μόνο πάθηση, μία, τον COVID. Το οποίο έχει μια θνητότητα κάτω από μισό τα 100. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια υπερβολή? Προφανώς είναι μια υπερβολή. Αλλά αυτά θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστούν πολιτικά. Οι επιστήμονες μπορούν να δίνουν συμβουλές. Δεν μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις απέναντι σε μια εκλεγμένη δημοκρατική κυβέρνηση. Και από εκεί πέρα αρχίζουμε να έχουμε διάφορα άλλα προβλήματα, τα οποία πια δεν μπορώ ούτε να τα σκέφτομαι. Λέω για τα εμβόλια. Σας διέκοψα κάποια στιγμή που θέλαμε για τα εμβόλια. Τα εμβόλια, βασιστήκαμε πολύ στα εμβόλια από την αρχή. Όταν σκεφτόμασταν τα εμβόλια πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα ανακαλυφθούν. Ακόμα και αυτά που ανακαλύφθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβόλια που είχαμε στο μυαλό μας. Τα σημερινά εμβόλια ουσιαστικά προστατεύουν από βαριά έκβαση αυτόν που τα κάνει. Δεν μπορεί όμως να στηθεί πάνω τους τείχος ανοσίας, γιατί συνεχίζει να μπορεί να νοσήσει και συνεχίζει δυνητικά να μεταδίδει. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε καθολικός εμβολιασμός έχει να κάνει μόνο με την προστασία του πολίτη, που και πάλι δεν ξέρουμε το βάθος. Και ενώ λοιπόν από 9 Νοεμβρίου έχουν ανακαλυφθεί φάρμακα τα οποία δείχνουν τουλάχιστον από τις κλινικές τους μελέτες 87% αποτελεσματικότητα, εγώ σας λέω είναι ψεύδες, είναι 50% αποτελεσματικότητα. Δεν τα φέρνουμε καθόλου στην Ελλάδα, δεν συζητάμε καθόλου για αυτά τα αντισώματα τα θεραπευτικά που πραγματικά φαίνεται να είναι πολύ θαυματουργά. Η πρώτη δικαιολογία είναι ότι δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ. Εδώ και 15 μέρες έχουν εγκριθεί και από τον ΕΜΑ και συνεχίζουμε να μην το συζητάμε. Η μισή να μην χρειαζόντουσαν θεραπεία και εντατική νοσηλεία είχαμε αποσυμφορήσει το σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο δεν το συζητάμε? Είναι πράγματα που ειλικρινά αδυνατό να κατανοήσω. Πιθανώς προφανέστατα να μην είμαι τόσο ευφύης. Αλλά θα ήθελα κάποιον να βγει με απλά λόγια όπως μιλάω εγώ να τα εξηγήσει και σε μένα. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Γνωρίζουμε ότι οι απόψεις σας δεν είναι συνηθισμένες, δεν πάνε στην πεπατημένη και γι' αυτό εκτιμούμε ότι έχουν και την αξία τους. Γιατί ακόμα και αν εμφανίζονται τουλάχιστον να είναι μειοψηφικές, δεν ξέρω πραγματικά αν στον επιστημονικό κόσμο είναι μειοψηφικές, δεν μπορώ να το μετρήσω εγώ. Ακόμα και αν είναι μειοψηφικές, όμως έχουν ιδιαίτερη αξία, διότι πραγματικά περνάμε μια κρίση και μια έξαρση της πανδημίας παρά τα μέτρα και παρά όλους αυτούς τους περιορισμούς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι για το μειοψηφικό. Όταν οι μεγαλύτεροι επιδημιολόγοι στον κόσμο έχουν γράψει τα μεγαλύτερα άρθρα που λένε αυτά που λέω εγώ, δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, αυτούς διάβασα, είναι πολύ πιθανόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθος. Ας διάβαζαν τις βασικές βιβλιογραφίες που υπάρχουν στην επιστήμη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κούβελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.